Κύριε Σιδηχάκη, καλημέρα. Και σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Σιδηχάκη, στη Βουλή ασφαλώς το κεντρικό ζήτημα για το οποίο μας ενημέρωσε προηγουμένως και ο συνάδελφος ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι η συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2020. Ποια είναι η κεντρική γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος για τον προϋπολογισμό του 2020? Κοιτάξτε, όπως και όλοι οι κρατικοί προϋπολογισμοί, στην πραγματικότητα αποτελούν στοιχείο αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου, να το πω έτσι, της κοινωνίας. Φυσικά, στην προκειμένη περίπτωση, αυτός ο προϋπολογισμός, κατά την άψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι και άδικος, είναι και ταξικά μεροληπτικός υπέρ των οικονομικά ισχυρών. Και αυτό γιατί? Γιατί από τη μία δίνει φοροαπαλλαγές κίνητρα για τους λίγους, για το μεγάλο κεφάλι όπως λέμε εμείς, και από την άλλη συνεχίζει αυτή την φορολαϊλασία, τη φορολιστία για τους πολλούς, δηλαδή για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι αυτή η αναδιανομή είναι μεροληπτική και ταξική, γιατί δεν μπορεί ταυτόχρονα, όπως λέει η κυβέρνηση, ότι ικανοποιεί τους πάντες στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης, στα πλαίσια της κανονικότητας, όπως λέει, δεν γίνεται να ικανοποιεί ταυτόχρονα και αυτούς που παράγουν τον πλούτο που είναι οι εργαζόμενοι και ταυτόχρονα τους λίγους που κερδίζουν από τον ιδρώτα των εργαζομένων. Και αυτό το λέμε γιατί από τα ίδια τα στοιχεία, οι αριθμοί ξέρετε πολλές φορές είναι αμήλικτοι και αποτυπώνουν είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι σκληροί αριθμοί και είναι σαφείς ενίοτε. Δηλαδή για παράδειγμα... Βεβαίως υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και ένα θέμα πώς ερμηνεύει κάποιος. Προφανώς, αλλά επαναλαμβάνω και τα στοιχεία αλλά και η μέχρι σήμερα απορία της διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία ως συνέχεια της πολιτικής που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας στην πλάτη του ο λαός τρία πανωτά μνημόνια που σωρευτικά όλα αυτά δημιουργούν ένα σφιχτικό κλειό γύρω από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Νομίζω ότι βγαίνει αβίαστο συμπέρασμα ότι όντως αυτή η πολιτική της φορολαϊλασίας, της μείωσης των συντάξεων, των μισθών, της μείωσης των κοινωνικών δαπανών, στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, θα συνεχιστεί στο όνομα του λεγόμενου αυτού πλεονάσματος και υπερπλεονάσματος, των ματωμένων πλεονασμάτων και υπερπλεονασμάτων που θα ισχύσουν μέχρι το 2060. Αν λοιπόν έχουν αυτό το πράγμα στο μυαλό τους, το οποίο τα νομοθετούν, τα έχουν συμφωνήσει με τους εταίρους, με τους θεσμούς κτλ., νομίζω ότι εύκολα μπορεί να βγάλει κάποιος το συμπέρασμα, αν και νομίζω ότι το καλύτερο κριτήριο είναι τελικά αυτό που βιώνει ο ίδιος ο λαός μας. Για παράδειγμα... Κύριε Σιδηχάκη, η περιγραφή σας δεν είναι μακράν της πραγματικότητας. Ωστόσο, η κυβέρνηση διατυπώνει την άποψη ότι... επί τη βάση αυτών των μεγάλων πλεονασμάτων τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από την φορολογία των πολιτών ήταν σε θέση να παράσχει επιδόματα, να παράσχει κάποια οικονομική βοήθεια σε ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Δίνει δηλαδή διατυπώνει την άποψη ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μια περισσότερο δίκαιη οικονομική πολιτική. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Καταρχάς, να θέσουμε το εξής ζήτημα. Ποιο είναι το κριτήριο? Το κριτήριο είναι να μπορεί ο λαός, αυτός που παράγει τον πλούτο, που ματώνει στην κυριολεξία καθημερινά, να ζει με τα ψίχουλα που του δίνουν, με τα λεγόμενα μερίσματα, την επιδοματική πολιτική, ή πρέπει αυτός ο λαός να ζει με βάση αυτό που παράγει και να του επιστρέφει πίσω και να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια? Εμείς ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, από το υπερπλεώνασμα για το οποίο ματώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά, σχεδόν το 63% πηγαίνει σε διευκολύνσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους, με μειώσεις φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ τα συνολικά φορολογικά έσοδα κατά 93% προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα και κατά 7% μόλις από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέμε εμείς πολλές φορές ότι και στα χρόνια της κρίσης
μνημονιακούς προϋπολογισμούς, αλλά και στα χρόνια της ανεμικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με τους λεγόμενους, σε πολλά εισαγωγικά, αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς, ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει, ο λαός θα γίνεται ακόμα περισσότερο φτωχός και την ίδια στιγμή το μεγάλο κεφάλαιο θα απολαμβάνει τις φοροαπαλλαγές, τη μείωση των φορολογικών του συντελεστών από το 28 στο 24, όπως προέβλεπε και το φορολογικό νομοσχέδιο και φυσικά αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό. Θα απολαμβάνει τη μείωση των ανωνύμων εταιριών, των συντελεστών των ανωνύμων εταιριών για τα μερίσματα από το 10 στο 5% στη συνέχεια μιας αντίστοιχης μείωσης επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 15 στο 10%. Και ας μην ξεχνάμε ότι μόλις προχθές στη Βουλή ήρθε το νομοσχέδιο για την κρατική ενίσχυση των τραπεζών με 12 δισεκατομμύρια ευρώ. 12 δισεκατομμύρια, όχι 12 εκατομμύρια, 12 δισεκατομμύρια, ως συνέχεια των αλλεπάλληλων ανακεφαλαιοποιήσεων του τραπεζικού κεφαλαίου που γνώρισε η χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια, με πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν γιατί είναι άκρος ταξική αυτή η πολιτική, είναι για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των λίγων και φυσικά να δημιουργήσει αυτό το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον προκειμένου να επενδύσουν σε τομείς και κλάδους που έχουν υπολογίσει ότι θα τους επιφέρει πάρα πολλά μεγάλα κέρδη. Και αυτή η βράδυ είναι πολύ συγκεκριμένη και στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα της ενέργειας. Αλήθεια είναι αυτό. Όμιλοι και πάει λεγόμαστε. Κύριε Σιδηχακή, το Κομμουνιστικό Κόμμα ασκούσε πάντοτε μια κριτική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτή εκδηλωνόταν δια της συνθήκης του Μάστριχτ είτε δια της συνθήκης της Λισαβόνας, νεότερη δηλαδή, η οποία δεν θα μπορούσε κάποιος να την αντιπαρέλθει έτσι εύκολα. Δηλαδή η κριτική του συνίσταται στην παρατήρηση ότι πράγματι η αντιμετώπιση των μεγάλων αναπτυξιακών και οικονομικών προβλημάτων της διεθνούς οικονομίας και της οικονομίας της χώρας στηριζόταν στην ενίσχυση του κεφαλαίου και την πίεση των δυνάμεων της εργασίας. Ακριβώς, και νομίζω ότι είναι και η πεμπτουσία της. Ωστόσο σε αυτή την πολιτική, ο αναζωογονητικό στοιχείο της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος. Μάλιστα, είναι αληθές αυτό και από επιστημονικής άποψης δεν αναφέρομαι στο μαρξισμό εν ευρία ενία, αναφέρομαι στην στοιχειώδη επιστημονική παρατήρηση ότι αυτό συμβαίνει, αυτό όντως συμβαίνει. Είτε το ονομάσουμε μαρξιστική προσέγγιση είτε οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι πάντως που σημαίνει. Ακριβώς. Απλά ο Μάρξ εντάξει, το διατύπωσε στην εποχή του. Ακριβώς, ναι, δεν είναι θέμα αυτό. Τρόπο ακριβώς αυτή τη λειτουργία του. Αυτό είναι. Τους, ωστόσο, το βασικό πολιτικό πρόβλημα το οποίο το κομμουνιστικό κίνημα πρέπει να αντιμετωπίσει και αν μου επιτρέπετε τη διαπίστωση δεν το κάνει, είναι πώς αντιμετωπίζει αυτή την υπόθεση με πολιτικούς όρους. Δηλαδή πώς υπερβαίνει τους συσχετισμούς οι οποίοι εγκαθιστούν αυτή την πραγματικότητα και τις δίνουν και νομική θεσμική διάσταση. Δεν μπορεί να το κάνει. Κοιτάξτε, το καπιταλιστικό σύστημα προφανώς στη σημερινή εποχή, στις σημερινές συνθήκες και μετά τις τραγικές αλλαγές, ανατροπές που συνέβησαν στις χώρες του υπεραυτού σοσιαλισμού, λύνονται τα χέρια τους, να το πω έτσι, των αστικών τάξεων και παγκόσμιο και εδώ στην Ελλάδα, να προχωρούσουν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, υλοποιώντας αυτά που πάντα είχαν στο μυαλό μας, αυτό το αναζωογονητικό στοιχείο δηλαδή, πάντα να απομυζούν κέρδη από τον υδρότα των εργαζομένων. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 1990 με τη συνθήκη του Μάστρικτ, όπως είπατε, με τη Λευκή Δίβλο, στην πορεία την Λισαβόνα, το Σύμφωνο Σταθερότητας, την Οικονομική Νομισματική Ενοποίηση, επιχειρήθηκε και σε πολύ μεγάλο βαθμό προφανώς το έχουν καταφέρει να πραγματικά να διαμορφώσουν όρους και προϋποθέσεις τέτοιες μέσα από αλλεπάλληλα νομοσχέδια, με την αναθεώρηση του Συντάγματος για παράδειγμα πρόσφατα που γνωρίσαμε, που επιχειρούν έτσι να θωρακίσουν το πολιτικό σύστημα απέναντι στις κοινωνικές αντιδράσεις και κοινωνικές εκρήξεις
που εντάξει μπορεί να είναι ανεμικές στην παρούσα φάση, αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να ισχύσει στο διηνεκές. Δηλαδή κάποια στιγμή οι λαοί θα σηκώσουν ανάστημα. Εντάξει, αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πεπρωμένο αυτό. Είναι προϊόν πολιτικών μεγεθών. Δεν είναι... Πολιτικών μεγεθών. Το ΚΚΕ γι' αυτό λοιπόν ούτε υπέκυψε, ούτε δελεάστηκε, ούτε προσπάθησε να εισχωρήσει, να το πω έτσι, στο σύστημα, να το διαχειριστεί και από τα μέσα να το αλλάξει. Νομίζω ότι αυτή η θεωρία έχει ιτηθεί κατά κράτος. Παρόλο που οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν αυτή την αντίληψη, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα συνασπισμός, δεν ξέρω, εσωτερικού και πάει λέγοντας, αυτή όμως ως θεωρία στην πράξη, επί του πρακτέου πλέον, έχει ιτηθεί κατά κράτος. Και νομίζω ότι εδώ εμφανίζεται και η δυναμική της πολιτικής πρότασης και της στρατηγικής του ΚΚΕ, δηλαδή απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου, τι πρέπει να προτάξεις. Πρέπει να προτάξεις τη συνδιαχείριση, πρέπει να προτάξεις την κοινωνική ειρήνη, την ταξική συνεργασία. Κατά την άποψή μας, όχι. Δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους ή αυτή την αντίληψη. Ναι, προφανώς όχι, αν παρακολουθήσουμε την αντίληψη. Τα γραπτά και τις δημόσιες παρεμβάσεις, δηλώσεις κτλ. Όλα συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή το γεγονός ότι η αναθεώρηση του συντάγματος έρχεται να θωρακίσει το πολιτικό σύστημα και ακριβώς πάνω σε αυτά τα ζητήματα που σας είπα προηγουμένως υπάρχει ομοθυμία, υπάρχει συμφωνία και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων, ακριβώς γιατί δεν αμφισβητούν το υπάρχον κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Νομίζω από μόνο του αυτό αποτελεί μία απόδειξη ότι από τη μία πλευρά βρίσκονται όλες αυτές οι δυνάμεις και βλέπετε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ πώς μεταλλάσσεται με γοργούς ρυθμούς ερχόμενος ουσιαστικά να καλύψει το κενό στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας που αφήνει στο χώρο του κέντρου, το Πασό, ναι. Στο χώρο του κέντρου και τα λοιπά, ενσωματώνοντας μέσα από πρόσωπα μέχρι κινήσεις, ομάδες που κατά τα πρόσωπα δεν έχουν σημασία, αλλά κυβέρνηση του τόπου. Έχουν και αυτά σημασία, με την έννοια πια ότι αποτυπώνουν ή αποκρυσταλώνουν, αν θέλετε, πολιτικές τις οποίες τις γνωρίσαμε κατά το παρελθόν και αυτά τα πρόσωπα έπαιξαν καθοριστικό, σημαντικό ρόλο και φτάσαμε σήμερα στο σημείο της εξαθλίωσης, να το πω έτσι, του εργαζόμενου λαού. Δεν θα διαφωνούσε κάποιος μαζί σας. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή με βάζετε σε πειρασμό τώρα. Πολλές φορές σημασία δεν έχει πρόθεση. Δεν έχει πρόθεση. Αν και από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπεις ότι συνειδητά λειτουργεί σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων, προφανώς είναι και θέμα πρόθεσης. Αλλά εμείς κρίνουμε το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 4 χρόνια, έφερε ένα τρίτο μνημόνιο, υπέγραψε συμφωνίες με ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060 που ο λαός θα συνεχίσει να βάζει το χέρι στη τσέπη στο δίνεκες, έφερε 4 νέες αμερικάνικες βάσεις, έκανε στρατηγικές συμφωνίες και συνεργασίες με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και βλέπουμε σήμερα πώς έχει στρώσει πολύ εύκολα το έδαφος και στη Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Η κριτική σας μπορεί να είναι εξαιρετικά ουσιώδης, δεν θα το αμφισβητούσε αυτό, ωστόσο με όλα αυτά τα δεδομένα πήρε 31,5%. Βεβαίως, κοιτάξτε, μπορεί να περάσαμε μια πολύ βαθιά και παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση, δεν σημαίνει όμως ότι αυτό αναπόφευκτα οδηγεί και σε τριγμούς του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα, το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνει την ικανότητά του και την ευελιξία του να χειραγωγεί τη λαϊκή συνείδηση και τις λαϊκές μάζες και τις χειραγωγεί με διάφορους τρόπους. Έτσι, είτε αν θέλετε με τα εκλογικά καλπονοθευτικά συστήματα, είτε με το φόβο, με την τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Η λαϊκή χειραγώγηση έχει πολλές να το πω έτσι πλευρές με τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει σήμερα το πολιτικό σύστημα. Το 5 βέβαια πολύ εύκολα το έκανε 35 ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Μα αυτό το εκ του αποτελέσματος δεν αφορά μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και στη Νέα Δημοκρατία, αφορά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε όμως με την ελπίδα η οποία καταγκρεμίστηκε, κατατροπώθηκε. Κατεκρεμίστηκε, αλλά πάντως 31,5 είναι. Προφανώς. Τι θέλω όμως να σας πω. Ναι, παρακαλώ. Ότι το ΚΚΕ καθορίζει την πολιτική του γραμμή και τη στρατηγική, όχι με το τι λένε κάθε φορά
το που πάει το ρεύμα ή πιθανά ποια είναι η επιθυμία των λαϊκών μαζών. Φυσικά, και ορθώς το γιατί κάνει. Γιατί οι λαϊκές μάζες επηρεάζονται και διαμορφώνουν άποψη και συνείδηση με είναι, βάση τους μηχανισμούς που διαθέτει είναι. Το σύστημα. Έτσι, έτσι. Αλλά... Αν σήμερα το ΚΚΕ όμως έχει μια τέτοια σταθερή, ειλικρινή στάση, παλεύει μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, ξεχωρίζει τις υγιείς ταξικές δυνάμεις και μέσα στο κοινοβούλιο με τις παρεμβάσεις του κτλ. Οφείλεται ακριβώς αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι το ΚΚΕ σημαίνει προσιλωμένο και σταθερό ότι απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα σήμερα υπάρχει διέξοδος, υπάρχει ένα άλλο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που δεν είναι για τη δευτέρα παρουσία όπως λένε κάποιοι, είναι αναγκαιότητα του σήμερα και είναι, γιατί είναι επίκαιρο. Δηλαδή το να μπορεί ο άλλος με βάση αυτό που δουλεύει, με βάση αυτό που παράγει, να του επιστρέφει αυτός ο παραγόμενος πλούτος και να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, με βάση τις πραγματικές του ανάγκες, είναι ένα σύστημα της επικαιρότητας σήμερα. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να δουλεύει και στο να πάρει μια εθνική σύνταξη 280-300 ευρώ. Εντάξει, ασφαλώς. Και μετά ότι βάζει στο ταμείο να πηγαίνει στον τζόγο. Γιατί αλλά αυτό είναι, αυτό που είναι το επόμενο νομοσχέδιο που θα φέρουμε. Κύριε Σιδηχάκη, αντιλαμβάνομαι απολύτως την περιγραφή, την ανάλυση που κάνετε. Παρά το γεγονός ότι οφείλω να παρατηρήσω ότι ο μέσος εργαζόμενος αναζητεί και μία διέξοδο τώρα έναντι των συγκεκριμένων πρακτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει τη ζωή του. Έχουμε διατυπώσει προτάσεις και μάλιστα έχουμε καταθέσει στη Βουλή πάρα πολλές προτάσεις, προτάσεις νόμου για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών, για τα πεφερωμένα νοικοκυριά, για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, τροπολογίες που καταθέτουμε στη Βουλή και αφορούν το τώρα, δεν αφορούν το απότερο μέλλον, γενικά στο μέλλον, αφορούν το τώρα. Δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να απαλλαγούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά από το βάρος αυτών των λεγόμενων κόκκινων δανείων κτλ. Προφανώς είναι ζήτημα του σήμερα. Διότι ο άλλος πήγε και πήρε ένα δάνειο για να χτίσει ένα σπίτι του, να βάλει το κεφάλι του από κάτω. Προέκυψε η καπιταλιστική κρίση και σήμερα οι τράπεζες έρχονται και τον φορτώνουν. Και του το παίρνουν, ναι. Με 72 δισεκατομμύρια, του βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό, άλλοι έχουν αυτοκτονήσει. Άλλοι έχουν πέσει στην κατάθλιψη, άλλοι ζουν τον εξευτελισμό των δικηγορικών γραφείων κάθε μέρα με απειλές και πάει λέγοντας, ενώ την ίδια στιγμή το κράτος όφιλε πραγματικά να ανακουφίσει αυτά τα λαϊκών νοικοκυριά που σήμερα ζουν κάτω από το φόβο να μείνουν άστεγοι, να τους πάρουν το σπίτι τους. Αυτή είναι μια πρόταση που κάνει σήμερα το ΚΚΕ. Λέει για την κοινωνική ασφάλιση, ότι πρέπει να είναι καθολική, πρέπει να είναι δημόσια, δωρεάν. Γιατί είναι χρήματα του εργαζόμενου λαού. Ξέρετε, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι μισθός. Είναι μέρος του μισθού, είναι το κλεμμένο μέρος του μισθού του εργαζόμενου. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο αυτό, αλλά πάντως είναι πράγματι μέρος. Έχετε δίκιο. Όχι, είναι μέρος της υπεραξίας. Μέρος της υπεραξίας είναι. Είναι αληθές αυτό που λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Λυπούμε ότι έχουμε 2,5 λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Ναι. Κύριε Σιδηχάκη, θα μου επιτρέψετε μέσα σε αυτό το πολύ λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας, ήθελα ένα σχόλιο σας για τις διεθνείς εξελίξεις. Η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη πίεση εξαιτίας των διπλωματικών και άλλων ενεργειών της Τουρκίας. Πώς εκτιμάτε τα πράγματα? Υπάρχει μια ανησυχία της κοινής γνώμης για την εξέλιξη της διεθνούς θέσης της χώρας. Κοιτάξτε, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ σύντομα, ναι, να συνοψίσετε. Οι εξελίξεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα ελληνοτουρκικά και όσα παίζονται και διακυβεύονται στην ευρύτερη περιοχή είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή, Αιγαίο, Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ., γίνεται μια σύγκρουση, πραγματικά σύγκρουση μεταξύ ισχυρών υπεριαλιστικών καπιταλιστικών δυνάμεων για το ποιος θα ελέγξει υδρογονάθρακες, πετρέλαια, δρόμοι περάσματος του φυσικού αερίου κτλ. Σε αυτό το παιχνίδι προφανώς συμμετέχει και η αστική τάξη της Ελλάδας και της Τουρκίας, γιατί θέλουν να πάρουν κομμάτι από αυτή την ιστορία. Αξιοποιούν λοιπόν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει, δηλαδή η αντιπαράθεση ανάμεσα στην αστική τάξη της Τουρκίας και στην αστική τάξη της Ελλάδας έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή το πώς θα εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα των ισχυρών μεγάλων δυνάμεων και θα πάρουν κομμάτι από αυτή την πίτα. Κύριε Σιδηχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λυπούμε, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Το δίλημα δεν είναι συμβιβασμός με την Τουρκία και συνεκμετάλλευση πολεμική εμπλοκή.
Έτσι είναι εξίσου επικίνδυνο. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ναι. Το θέμα είναι πώς θα απαλλαγούμε από τους υπερρεαλιστικούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα χαράξουμε μια πορεία πραγματικά υπεράσπισης της λαϊκής κυριαρχίας της χώρας μας, πέρα και έξω από ξένες βάσεις, να φύγουν αμερικάνικες βάσεις, ειδικά στη Σούδα, μιας και είμαι από αυτή την περιοχή που ξέρω ότι έχει γίνει ένας αστακός. Οι Ρώσοι δείχνουν τη βάση της Σούδας, γιατί ότι στρέφεται εναντίον τους και λένε θα χτυπήσουμε σε περίπτωση μιας γενικευμένης σύραξης στην περιοχή. Κύριε Σιδηχάκη, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία αυτή. Σας υποσχόμαστε ότι θα επαναλάβουμε τη συνομιλία χωρίς δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.